Σήμερα παίζω ένα παιχνίδι που πρέπει να κάνουν τους άλλους να θυμώσουν. Σου έβγαλε το PC από την πρίζα, χαχαχα. Ωπα ρε μπρο, αυτό είναι κακό. Οι τύποι που φτιάξαν το παιχνίδι μάλλον δεν ξέρουν τι σημαίνει θυμωμένο. Γιατί αυτός ο τύπος δεν θύμωσε, αλλά πέθανε. Make me angry λοιπόν, κάνε με να θυμώσω και πάμε να δούμε τι στο καλό είναι αυτό το παιχνίδι. Και ξεκινάμε στο level 1 εδώ πέρα. Πρέπει να κόψουμε του κακομύρι εδώ πέρα τον χαρταετό. Ενώ περνάει τόσο καλά. Συγγνώμη τρελέμω, αλλά θα το κάνω και μάλλον θα θυμώσει τώρα. Και ναι. Η αλήθεια είναι θύμωσε λίγο, το είδα στο πρόσωπό του. Μπορεί αυτό το χαρταετό να του έδωσε ο προπάπους του και εμείς να το κόψαμε και να του χαλάσαμε όλη τη ζωή. Αλλά εντάξει, εμείς απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Τους κάνουμε όλους να θυμώνουν. Level 2, ένας τύπος κάνει βαράκια με γυαλιά ηλίου για κάποιον λόγο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο κάνουν γενικά στο γυμναστήριο, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά λοιπόν, okay, λέει να το μεγαλώσουμε. Και το αφήσουμε στο κεφάλι πάνω. Και τώρα μάλλον. Μάλλον πέθανε ο τύπος. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον κάναμε να θυμώσει, τον κάναμε να πεθάνει. Δεν ξέρω, νομίζω είναι λίγο διαφορετικό το θυμό. Με το πεθαίνω. Τι super duper. Πώς λέει super duper. Ο πατέρας μου έφτιαξε το παιχνίδι. Ούτε καν ο πατέρας μου δεν χρησιμοποιεί τη λέξη super duper. Τέλος πάντων. Level 3. Και από ό,τι φαίνεται είναι εδώ πέρα ένα ζευγάρι το οποίο φιλιέται και πίσω έχει μήλα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω εγώ να διώξουμε την κοπέλα από εκεί. Όχι, να κόψουμε το κεφάλι της κοπέλας ώστε να θυμώσει ο άντρας που πέθανε. Νομίζω ότι δεν είναι η λύση αυτή. Να κόψουμε το παγκάκι. Όχι, να κόψουμε τη μηλιά. Μήπως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ρίξουμε τα μήλα. Ναι, έριξε ένα μήλο, ρίξω και το άλλο, ρίξω και το άλλο. Και, και έπεσε πάνω στο κεφάλι του, οπότε θυμώσαν και οι δύο για κάποιο λόγο. Η φύση το έκανε, δεν γίνεται να θυμώνεις με τη φύση. Κάνε ό,τι γουστάρει. Level 4, ένας τύπος είναι με τα ακουστικά του μέσα στη θάλασσα. Γιατί ρε τρελέ μου είσαι με τα ακουστικά σου μέσα στη θάλασσα, ξέρεις τι, μπορεί να σε κόψω στη μέση. Όχι. Νομίζω καταλάβαμε όλοι τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάρω τα ακουστικά για του και οπ, τι να τα κάνω ακουστικά για σου. Θα τα πετάξω στο νερό. Βλάκα. Και κλαίει. Super duper! Super duper κλαίει! Αλλά κλαίει! Δεν το κάναμε να θυμώσει! Κλαίει ο τύπος, bro! Έπρεπε να λέει make him cry, όχι make him angry. Εσείς που έχετε φτιάξει το παιχνίδι έχετε μπερδέψει λίγο τα συναισθήματα. Δηλαδή δεν μπορώ, τα βλέπω και σας αγαπάω. Και τα μπέρδεψα κι εγώ λίγο. Level 5, λοιπόν. Ένας τύπος κάθεται έξω από ένα σπίτι, μία γάτα πάνω στη σκεπή και ένα σκύλος έξω από το σκυλόσπιτό του. Τον μπορώ να βαρέσουμε το κουδούνι. Όχι, δεν κάνει κάτι το κουδούνι. Μπορούμε να ρίξουμε τη γάτα κάτω. Γάτα, ξύπνα γάτα. Οπ, ξύπνησε η γάτα. Άρα κάτι με το σκύλο. Σκύλε, το ξυπνήσαμε και μας κυνηγάει. Αυτό πάλι δεν τον κάναμε να θυμώσει. Α, θύμωσε ο σκύλος βασικά. Okay. Το δίνω. Όντως, θύμωσε ο σκύλος. Ένας τύπος εδώ πέρα παίζει παιχνίδια στον υπολογιστή και ξέρω ακριβώς τι πρέπει να τον κάνω για να θυμώσει. Κάτσε να δοκιμάσω να του κλείσω εδώ πέρα την τέτοια. Α, okay, το ξανανοίγει. Άμα κάνω λίγο δεξιά τον ντουλάπι και σου βγάλω από την πρίζα τον υπολογιστή. Τι θα κάνεις τώρα, βλάκα! Τώρα θα θυμώσεις. Ναι, είναι πολύ θυμωμένος. Τον βλέπεις το πρόσωπό του. Αυτός ναι, είναι θυμωμένος. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου κάνουν αυτό. Ένας τύπος προσπαθεί να ανέβει πάνω στη σκεπή. Και από ό,τι φαίνεται, ούτε αυτός θα νευριάσει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνει. Γιατί μάλλον πρέπει να το ρίξουμε. Λοιπόν, πέσε τρελέ μου. Πέσε. Όχι. Οπα. Ναι, έσπασε τον κόλο του. Ράτιους. Τι στο καλό σημαίνει ράτιους. Τι είναι αυτό, κάτσε να το ψάξω μία. Ράτιους σημαίνει ενάρετος ή φιλοδίκαιος. Τι σημαίνει, κάνε αυτό! Πάτα like τώρα! Έχω αρχίσει να θυμώνω κι εγώ! Level 8. Ένας τυφλός τύπος προσπαθεί να βαρέσει έναν άλλο τύπο που έχει υδρώσει. Λοιπόν, να του κόψουμε τα πόδια, να του βγάλουμε, να του σκουπίσουμε τον υδρότα. Βάρα τον. Τι έκανα. Όχι, δεν πρωτοπέταξα μέσα στον κάδο. Δεν θύμωσε κανένας. Απλά ο ένας θα δείρει τον άλλον. Ρε παιδιά, θα νευριάσουμε κάποιον. Τι κάνουμε ακριβώς εδώ πέρα. Level 9. Εδώ πέρα μια ηλιόλουστη βασικά. Όχι, μια συννεφιασμένη μέρα. Ένας τύπος τρώει παγωτό και του τρέχουν τα σάλια. Επίσης κάτι έχουν πάθει τα μάτια του. Λοιπόν, μπορούμε να διώξουμε τα σύννεφα. Ναι, μπορούμε. Όχι, αυτό πρέπει να γίνει μάλλον. Αλλά μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να μεγαλώσουμε το παγωτό. Θα του λιώσουμε το παγωτό και θα νευριάσει, λοιπόν. Νευρίασε, ρε τρελέ μου. Πες γαμώτο, γιατί έλειωσε τον παγωτό μου. Τώρα είσαι απλά απορριμμένος. Level 10. Ένας τύπος βάφει το σπίτι του. Και από ό,τι φαίνεται θα το κάνει κίτρινο. Οπότε, άμα βάλουμε την κόκκινη μπογιά στην κίτρινη, τι θα γίνει. Χαχαχα, σε κοροϊδέψαμε. Έβαψες κόκκινο, ενώ ήθελες κίτρινο. Τη super duper ρε θείο. Τη super duper ρε πάπου. Level 11. Ένας τύπος είναι στην τουαλέτα και κάνει την ανάγκη του. Και λοιπόν, τι μπορούμε να μεγαλώσουμε την τουαλέτα για να πέσει μέσα. Όχι. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτό που πρέπει να κάνω και ξέρω ακριβώς τι είναι. Να του γαδιάσω όλο το χαρτί και να νευριάσει. Και να μου πετάξει μια διαφήμιση και να νευριάσω και εγώ. Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να λέγεται make him angry. Πρέπει να λέγεται make you angry. Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή νευριάζει αυτό το παιχνίδι. Κανέναν άλλον. Level 12. Ένας τύπος τρώει κοτομπουκές. Δεν ξέρω και εδώ πέρα έχει μια μαγιονέζα. Βάλει λίγο μαγιονέζα. Βάλει και άλλη.
Φάτινα, φάτινα, μπράβο, πάρ' το. Και θα σου ρίξω και λίγο καυτερή πιπεριά, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Και ξέρασε. Amazing! Απίστευτα λέει, μπράβο, τον έκανες να ξεράσει. Level 13, ένας τύπος εδώ πέρα, ζωγράφος Bob Ross, έχει ζωγραφίσει κάτι πράγματα. Και οι άλλοι πίσω τα βλέπουν και τα λουγουρεύονται. Δεν ξέρω, τους αρέσει μάλλον να τρώνε έργα τέχνης. Γι' αυτό το κοιτάνε και είναι σε φάση. Θέλω να το φάω πολύ αυτό. Οπότε τι μπορώ να κάνω, μπορώ να πιάσω το πινέλο και να ζωγραφίσω τους τύπους. Όχι, να πάρω μαύρη μπογιά και τώρα να ζωγραφίσω τους τύπους. Όχι, καλά, θα σου χαλάσω το έργο τέχνης, λακά. Εντάξει, level 14. Ω παρέμπρο, πώς κοιτάει έτσι αυτός εδώ πέρα, γιατί κοιτάει έτσι αυτός. Το παιδάκι είναι πολύ χαρούμενο που έχει 3 μπαλονάκια και η μητέρα είναι πολύ χαρούμενη που το παιδί της δεν γκρινιάζει. Και έχει πολύ ωραίο ροζ μαλλί. Θα ήταν κρίμα κάποιος να κόψει του παιδιού τα μπαλόνια. Πόπο. Κρίμα. Level 15 και ήδη κατάλαβα ότι κάποιος θα πεθάνει μάλλον ημέρα και δεν θα νευριάσει καθόλου. Γιατί εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε έχουμε έναν φούρνο, αλλά νομίζω ο φούρνος μπορεί να πάει και καλύτερα. Έτσι, εκεί τώρα νομίζω. Τώρα όλα θα πάνε τέλεια. Το φαΐ είναι τέλειο. Γενικά το καμένο φαγητό είναι απίστευτο, ρε μπρο. Δεν ξέρω. Αν δεν σας αρέσει το καμένο φαγητό, είστε απλά περίεργοι. Φύγετε από αυτό το βίντεο. Το λέει και το παιχνίδι. Amazing λέει. Θες πόσο ωραίο είναι το φαγητό. Amazing. Απίστευτο. Level 16. Εδώ το παιδί κοιμάται. Του τρέχουν και τα σαλάκια. Και εγώ κάπως έτσι κοιμάμαι, παιδιά. Για κάποιο λόγο. Τελευταία ειδικά. Μου τρέχουν πάντα τα σάλια στον ύπνο μου, ρε μπρο. Τι μπορώ να κάνω για να μην μου τρέχουν τα σάλια στον ύπνο μου. Είναι πολύ σπαστικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, λογικά ή το με το νερό κάνεις κάτι. Ή με το ρολόι. Κάνε το ρολόι. Ξέρεις τι βασικά. Ξύπνα, ρε βλάκα! Α, δεν ξυπνάει. Α, ξύπνησε. Ράτιους! Τι είπαμε ότι σημαίνει το ράτιους? Ενάρετος! Φιλοδίκαιος! Πρέπει να είναι πολύ σπαστικό να σου πετάνε νερό στον ύπνο σου, μπρο. Δεν ξέρω, τον βλέπω τον τύπο και σίγουρα κάπως έτσι είσαι όταν σου πετάνε νερό στον ύπνο σου. Level 17, ένας τύπος κάνει μπάνιο. Και τι μπορεί να πάει στραβά, ρε φίλε. Υπάρχει μια κουρτίνα εδώ, μπορεί να την κάνουμε στην άκρη. Α, με το κόκκινο κουμπάκι εκεί πέρα. Κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, θα πατήσω λίγο το πράσινο. Okay, αυτό έπρεπε να κάνω. Δεν πιστεύω, ρε μπρο. Και δεν ήταν καν πράσινο, είχα χωματοψία. Καμπό! Το γρίωσα! Όντως δεν έπρεπε να το γρίωσω. Νόμιζα ότι έπρεπε να τον κάψω, αλλά ήταν ήδη καυτερό το νερό. Τέλος πάντων, super duper! Ναι, μπαμπά. Level 18, ένας τύπος βάρεσε εδώ πέρα μια γκολφιά. Και είναι στον αέρα το. Η μπάλα. Και τι πρέπει να κάνω τώρα, εγώ. Να. Okay, λοιπόν, να το βάλω μέσα. Okay. Και, α, δεν το βάλα μέσα, το βγάλα έξω. Τι ηλίθια παιχνίδια παίζω. Δεν μπορώ. Level 19. Wow, ο φίλος πεινάει λίγο. Πεινάει αρκετά, μπορώ να πω. Λοιπόν, θα ήταν κρίμα να κάψω το κοτόπουλο και να μην το φάει. Λοιπόν, για να δούμε. Τι έκανα μόλις, μπρο. Μπρο, τι έκανα μόλις. Για να φυσήξω τη φωτιά για να. Πω, έχω καεί, έχω καεί, έχω καεί. Τώρα πρέπει να του κάνω κάτι κακό, λοιπόν, έλα. Κάψε το κοτόπουλο. Κάψε το, ξέρω εγώ, πέτα το πάνω. Πέτα το στη μούρη του. Τι να το κάνω, ρε μπρο. Μεγάλωσε το, μεγάλωσε τη φωτιά. Ναι, το κάψαμε. Ναι, βλάκα, έτσι να υποφέρεις. Παιδιά, το αρχίζουμε, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Απλά τα παιχνίδια με κάνουν κακό. Όπως αυτά. Level 20, ένα τυφλός τύπος προσπαθεί να μετακομίσει κάτι κουτιά. Θα ήταν κρίμα να του βάλω κι άλλα κουτιά πάνω και να πέσουν όλα κάτω και να νευριάσει. Όχι, πέθανε. Ναι, μάλλον τα κουτιά μέσα είχε σίδερα. Super duper όμως. Super duper. Level 21, ένας τύπος πίνει ένα ψυχτικό και θα ήταν κρίμα να του το κουνήσω τόσο πολύ που θα πεταχτεί όλο στο χέρι του. Και όταν είναι στο χέρι του, είναι στο κεφάλι του. Όπου μου έχει σπάσει τα νεύρα, πάτε subscribe γιατί θα θυμώσω κι άλλο. Level 22, ένα παιδάκι είναι πάνω στη μιλιά και από κάτω ένα ζόμπι θέλει να τον φάει. Ωραία, λοιπόν, ρίξε κάτω το παιδάκι. Όπα. Όχι, πρέπει να ρίξουμε κάτω τη μιλιά για να μπορέσει το ζόμπι να φάει το παιδάκι. Όχι, πλάκα κάνουν, εντάξει, πρέπει να το δώσουμε το μήλο. Δώσε το μήλο. Τι πρέπει να το κάνω το μήλο, μπορεί να το μεγαλώσει το μήλο. Ναι, και να το ρίξουμε στο κεφάλι του. Μπάου! Και σκοτώσαμε το ζόμπι και σώσαμε το παιδάκι. Κάπως έτσι σκέφτονται οι τρελοί. Λέτε να είμαι τρελός. Μάθετε κάποια στιγμή. Level 23. Ένας τύπος είναι πίσω από ένα θάμνο και απορώ τι κάνει ακριβώς εκεί. Μπορώ να βγάλω το θάμνο να δω τι κάνει. Όχι, μπορώ να σηκώσω τον τύπο. Μπορώ το σκυλάκι να το πάω εκεί πέρα να δει τον τύπο. Πήγαινε εκεί πέρα. Μπράβο, κατούρισε τον. Καλά τον κάνεις γιατί ξέρω ακριβώς τι κάνει ο τύπος. Ξανακατούρισε τον. Άλλη μία. Μπράβο. Μεγάλωσε το σκύλο. Μίκρινε το θάμνο. Okay, πάλι καλά που είναι φιγούρες sticks και δεν μπορείς να δεις λεπτομέρειες για το τι έκανε ακριβώς εκεί πέρα ο τύπος. Στο level 24 εδώ πέρα έχουμε ένα ζευγαράκι που έχει βγει για πικνίκ ραντεβού και είναι μια ηλιόλουστη μέρα και θα ήταν κρίμα κάποιος να κλέψει το κουτί με τα φρούτα ή να κόψει στη μέση την κοπέλα. Μπορώ να κάνω κάτι περίεργο. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να σκεπάσω τον ήλιο, να φανταστώ, να το μεγαλώσω το σύννεφο. Να πατήσω. Okay. Συγγνώμη, παιδιά. Amazing. Ναι, χαλάσαμε το ραντεβού. Amazing. Level 25, είμαστε στην τάξη και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα ο τύπος κλέβει. Μπορούμε να γράψουμε στον πίνακα. Μπορούμε να το πετάξουμε στον καθηγητή μας το Ιμπένα. Όχι. Μπορούμε να γράψουμε στο βιβλίο. Όχι.
Ρίξαμε κάτω το βιβλίο και το είδε. Χαχά, καλά να πάθεις. Γι' αυτό, παιδιά, να μην κλέβετε στα τεστ. Είδατε γονείς, που προσέχω τα παιδιά σας. Γι' αυτό, γονέα, κάνε like στο βίντεο μου. Level 26 και εδώ πέρα έχουμε ένα τόξο και πρέπει να χτυπήσουμε. Ναι. Okay, το κουνήσαμε και. Εντάξει, τρελέ μου, απλά κούνησε λίγο μπροστά κάτω το βέλο σου και θα το πετύχει. Level 27. Oh, μια όμορφη κοπελίτσα με έναν τύπο. Και προσπαθούν να περάσουν τον δρόμο, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει μια λακκούβα με νερό. Αν βάλουμε πράσινο, τι θα γίνει. Α, με έβρεξα. Α, ναι, πρέπει να με κάνω να θυμώσω, το ξέχασα. Πήγα κάπου να με προστατέψω, αλλά αυτό έπρεπε να κάνω. Super duper. Level 28. Μια κοπέλα είναι ήδη θυμωμένη, άρα έπρεπε να είχα νικήσει ήδη, αλλά μάλλον πρέπει να θυμώσω την κοπέλα από πίσω. Δεν ξέρω, πρέπει να ρίξω το βάζω κάτω. Βάζω, πέσε. Κοίτα, γιατί γελάει. Ρίξ' του το βάζω πάνω του. Ε, τι πρέπει να κάνω, ρε μπρο. Έχω πατήσει σε όλη την οθόνη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που υπάρχει. Ω, έριξε το βάζω. Τόση ώρα, τι κάνω. Ράτιους. Ενάρετη. Πόσο ηλίθιες λέξεις. Level 29. Ωπα, τρελέ μου, έχεις πολύ μεγάλο αναπνευστήρα. Λοιπόν, θα ήταν κρίμα να μπει ένας βάτραχος μέσα στον αναπνευστήρα, μπρο μου, και να τον πιείς. Όπα, ο τύπος πέθανε. Εκεί μπρο, αυτό δεν είναι αστείο, ρε μπρο, δεν τον κάναμε να θυμώσει. Απλά σκοτώσαμε και τον βάτραχο και τον τύπο εκεί πέρα. Τι κάναμε τώρα ακριβώς. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Το μόνο που έχουμε καταφέρει να νευριάσουμε σε αυτό το βίντεο είναι εμένα. Έχω νευριάσει με τις βλακίες. Λοιπόν, τελευταίο level να δω τι στο καλό θα γίνει. Level 30, ένας τύπος προσπαθεί να περάσει ένα ριάκι. Και θα ήταν κρίμα να κόψει κάποιος αυτό το πράγμα και να πέσει μέσα. Wow, ναι! Πνίγηκε! Τον κάναμε και θύμωσε πάρα πολύ που πνίγηκε. Θα πάει στον παράδεισο σίγουρα. Θα είναι θυμωμένος. Βρέα στο καλό με τις βλακίες σας που κάνουμε και παίζω. Κάντε like!